Όμω έχουμε κοντά μα τον πολιτικό αναλυτή Πέτρο Ιωαννίδη για να δούμε κάποια κρίσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων τη μέτρων ανάλυση που έγιναν για λογαριασμό του βήματο τη Κυριακή, κύριε Ιωαννίδη. Ε, να επικεντρωθούμε λοιπόν στην πρόθεση ψήφου και να δούμε κιόλα και την πρώτη μα κάρτα. Βεβαίω. Που... Στην πρόθεση ψήφου στι ευρωεκλογέ ε, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 30,3% ο ΣΥΡΙΖΑ το 23,6, το κίνημα αλλαγή το 6,2, η Χρυσή Αυγή το 4,3, το ΚΚΕ το 3,9. Και να περάσουμε στην επόμενη κάρτα για τα μικρότερα κόμματα. Το Ποτάμι 1,2, η Ανεξάρτητη Έλληνε 0,7, η Ένωση Κεντρών 1,4, η Λαϊκή Ενότητα 1. Η πλεύση ελευθερία 1,2, η ελληνική λύση 1,7, το μέρα 1% και αδιευκρίνηση ψήφο είναι στο 12,5%. Ε, το 12,5% είναι η αδιευκρίνηστη ψήφο, δηλαδή οι αναποφάσει στη και μάλλον από αυτού φαίνεται ότι θα κρυθεί και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Γιατί βλέπουμε ότι και οι καμπάνιε των αρχηγών στρέφονται προ τα εκεί, δηλαδή του αναποφάσει του. Σιγά σιγά πλέον στρέφονται προ τα εκεί. Καιρό ήταν να στραφούν προ τα εκεί, γιατί την πρώτη περίοδο ε, είχαν συγκεντρωθεί στα δικά του κόμματα. 12 με 13% αναποφάσει σημαίνει 600 700.000 ψηφοφόροι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα αποφασίσουν την επόμενη εβδομάδα και μέχρι την Κυριακή, το ποιο κόμμα θα αποφασίσουν και άρα θα παίξουν πάρα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Βλέπουμε όμω ότι από αυτού του αναποφάσει του ένα ποσοστό τη τάξη του 18% είναι ε, ψηφοφόροι που στι προηγούμενε εκλογέ είχαν ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Ε, σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ επαναπατρίσει για να το πούμε έτσι αυτού του ψηφοφόρου, τι επιπτώσει θα έχει στο τελικό αποτέλεσμα. Ακριβώ, ε, το 18% του το, το, το 12% ε, ε, είναι ψηφοφόροι πρώην του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ του 2015. Αντίστοιχα το 5% ε, αυτών των ψηφοφόρων, του 12%, είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Το 18% των, ψηφοφόρων, των αναποφάσεων ψηφοφόρων που είχαν ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ στι προηγούμενε εκλογέ είναι το 2 με 2,5% περίπου του εκλογικού σώματο. ακόμα και αν πάρει δηλαδή αυτό, όλο το, αυτό το ποσοστό, θα μειωθεί κατά την περαιτέρω διαφορά. Σε αυτό το ακριβώ το ερωτηματικό είναι αυτό, το πώ θα συμπεριφερθούν αυτοί οι ψηφοφόροι και σε μεγάλο βαθμό αυτό θα κρίνει το αν θα μεγαλώσει, αν θα μικρύνει, αν θα μείνει η ίδια η ψαλίδα. Πάμε όμω να δούμε και την επόμενη κάρτα για το ποιο είναι ο καταλληλότερο πρωθυπουργό και να δούμε και την παράσταση νίκη, κύριε Ονίδη, που σημαίνει ότι ρωτήσαμε του ανθρώπου που συμμετείχαν στην έρευνα ποιο πιστεύουν ότι θα κερδίσει. 28% συγκεντρώνει ο κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, 25% ο κύριο Τσίπρα, ενώ το 33% δήλωσε στην έρευνα τη Μέτρων Ανάλυση για το Βήμα, Κανένα από του δύο. Είναι ένα καλό ποσοστό, το 33,3%. Δεν είναι ευκαταφρόνητο. Είναι μεγάλο, ναι. Ε, ε, η διαφορά του κ. Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα είναι στο 3%. Ε, έχει μειωθεί και εδώ πέρα ε, κατά τη διαφορά ε, στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Να δούμε όμω και την κάρτα για την ε, παράσταση ψήφου. Παράσταση νίκη, με συγχωρείτε. 3% λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ. 3% με μεγάλη, με μεγάλη διαφορά. 17% ο ΣΥΡΙΖΑ με μικρή διαφορά. Δηλαδή 20% ένα στου 5 θεωρεί ότι θα κερδίσει, θα είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. 34% η Νέα Δημοκρατία με μικρή διαφορά. 29% η Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά. Ενώ γύρω στο 17% δεν απαντάνε. Ωραία. Έχουμε λοιπόν ε, ότι οι περισσότεροι από αυτούς, ε, δηλαδή οι έξι στους δέκα, θεωρούν ότι η νέα δημοκρατία θα κερδίσει. Όμως το 34% εκτιμά ότι η διαφορά θα είναι μικρή. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχει καταγραφεί σε εκλογές, είναι σε ευρωεκλογές, είναι το 4,4%. Υπάρχουν χαρακτηριστικά ευρωεκλογών στην επικείμενη ευρωπαϊκή, ε, στις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές, που διαχέονται σε μικρότερα κόμματα ή έχει περισσότερο χαρακτηριστικά εθνικών εκλογών, πο... Όταν ρωτάμε του πολίτε, μα απαντάνε ότι θα ψηφίσουν κυρίω με εθνικά χαρακτηριστικά. Επίση, τα κόμματα μέχρι στιγμή έχουν κάνει καμπάνιες οι οποίε έχουν εθνικά χαρακτηριστικά και δεν συζητάνε τόσο πολύ για την Ευρώπη. Σχεδόν καθόλου θα έλεγα. Ε, μπορούμε να δούμε όμω ε, τα απόλυτα νούμερα. Το 2015 στις εθνικές εκλογέ ε, ο δικοματισμός είχε πάρει 63,5%. Στι ευρωεκλογέ του 2014, ο δικοματισμό, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία μαζί, είχαν πάρει λίγο λιγότερο από 50%. Αυτή τη στιγμή στι δημοσκοπήσει και στι μέτρων ανάλυση αλλά και στι υπόλοιπε, βλέπουμε ότι ο δικοματισμό, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνουν ποσοστά άνω των 50%. Με δεδομένο ότι υπάρχει ένα 13% περίπου αναποφάσιστη, αντιλαμβανόμαστε ότι το ποσοστό αυτό θα ανεβεί περαιτέρω. Άρα. Την Κυριακή εκτιμώ ότι τα ποσοστά θα είναι πιο κοντά σε ποσοστά εθνικών εκλογών παρά σε ποσοστά ευρω... ευρωεκλογών του 2014. Μάλιστα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει την επόμενη Κυριακή. Πέτρο Ιωαννίδη, σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ.